Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Δεύτερο έξυπνο έξυπνο ρολόι, παύλα, μπρασελέ, wristband, όπως θέλετε πείτε το, που φέρουμε στο κανάλι. Άρα μετά το Hanes K8 που δείξαμε πιο πριν, πάμε τώρα στο δεύτερο που φέραμε μαζί για να κάνουμε ένα μίνι συγκριτικό, να δούμε σε αυτή την κατηγορία τιμών που είναι από 10 έως 20-25 ευρώ τι μπορούμε να πάρουμε που κυρίως δεν θα μας επιβαρύνει πολύ τη τσέπη μας, αλλά από την άλλη θα μας δώσει όσο δυνατόν περισσότερες δυνατότητες από ένα πλήρη smartwatch όπως τα πολύ ακριβά των 50 και 100 ευρώ. Η δεύτερη λοιπόν επιλογή μας είναι το Beikey Y1. Πάμε να δούμε το κουτί. Για ακόμα μια φορά δυστυχώς δεν έχουμε πουθενά τον τίτλο του συγκεκριμένου wristband, όπως το λέει και η εταιρεία, smart wristband, δεν θέλει να το πει smartwatch, γιατί είπαμε και στο προηγούμενο βιντεάκι ποιες είναι κυρίως οι διαφορές. Έχουν να κάνουν με αυτά που ακουμπάνε τις δυνατότητες ενός πραγματικού Android ή Apple phone. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε, αφού είπαμε ποιες είναι οι διαφορές, πάμε να δούμε το συγκεκριμένο. Πρώτη διαφορά βλέπουμε, εδώ πλέον έχουμε να κάνουμε με μια στρογγυλή οθόνη και όχι τετράγωνη όπως είχαμε στο προηγούμενο. Μάλιστα συγκεκριμένη, ενώ το άλλο ήταν στο 1,3 inches, αυτό είναι λίγο μικρότερο, ουσιαστικά το ίδιο σαν χωρητικότητα οθόνης, είναι στο 1,22. Πρακτικά ουσιαστικά μιλάμε για την ίδια οθόνη, απλώς είναι σε διαφορετικό design. Το κουτί της σίγουρα είναι πολύ πιο προσεγμένο θα λέγαμε. Εδώ να πούμε ότι το συγκεκριμένο όταν το παράγγειλα ήταν σε pre-sale και ουσιαστικά δεν είχε ξανακυκλοφορήσει, οπότε δεν υπήρχαν και reviews, οπότε εδώ πήραμε και ένα μικρό ρίσκο, βαστήκαμε μόνο στα specs και στην τιμή του για να φέρουμε κάτι καλό και ελπίζουμε να είναι κάτι καλό. Λοιπόν, βλέπουμε από το κάτω μέρος τα περιεχόμενά του. Ευτυχώς εδώ είναι ήδη συναρμολογημένο και όχι όπως το προηγούμενο που θα έπρεπε να το συνθέσουμε εμείς. Το συγκεκριμένο το πήραμε για να το διαφοροποιήσουμε και λίγο το άλλο με πλαστικό PVC λουράκι. Βέβαια είναι πολύ πιο ελαφρύ και πολύ πιο λεπτό και πιο ιδανικό θα έλεγα, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι, από το προηγούμενο που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα που ήταν πιο active και heavy duty θα έλεγα watch. Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ λεπτούλι. Είναι και αυτό σε σχετικά λίγα γραμμάρια. Να δω αν το έχω κάπου πρόχειρο. Ναι, είναι στα όχι 200 γραμμάρια είναι όλο το κουτάκι. Είναι πολύ λιγότερο, πρέπει να είναι γύρω στα 30-40 γραμμάρια. Όντως δεν έχει πολύ μεγάλο βάρος και είναι κάτι σημαντικό ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να μην σου βαραίνει το χέρι και να σκέφτεσαι ότι το κουβαλάς μαζί σου. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη, να δούμε τι άλλο έχουμε συσκευασία. Έχουμε τον φορτιστή του και όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, το κομμάτι φόρτισης, το πόσο συχνά και πόσο εύκολα γίνεται, είναι σημαντικό. Και εδώ έχουμε ένα κλασικό USB από τη μία και από την άλλη έχουμε αυτό που έχουν πολλά smartwatch, τις μαγνητικές επαφές. Άρα αν το φέρουμε εδώ πέρα και απλώς τα κουμπίσουμε, βλέπετε από μόνο του το τραβάει με αυτές τις δύο τις υποδοχές και πολύ εύκολα τώρα, πολύ εύκολα το λέω εγώ, αλλά το κάνουμε το βίντεο εδώ εν μέσω κάψωνα και είναι ιδρωμένα τα χέρια μου. Και ουσιαστικά δεν είναι, όποιος σε όποιο σημείο και να πιάσει, αρκεί να κουμπάνει μαγνητικές επαφές, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Σε όποιο σημείο λοιπόν και το βάλουμε, αρκεί να κουμπίσουν οι μαγνήτες. Να το, προφανώς έχει καλή για ανάποδη, αυτή είναι η καλή του. Να το, εδώ είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσει, το βλέπετε. Απλώς λοιπόν το βράδυ, ακόμα και να μην βλέπουμε, θα το κουμπάμε δίπλα μας εκεί και θα φορτίζει. Πολύ σημαντικό, πολύ εύχριστο.
Η μπαταρία του είναι ίδια με το προηγούμενο που δείξαμε, είναι στα 180 mAh και εφόσον μιλάμε ότι έχουν και μία ίδια ουσιαστικά οθόνη, άρα αναμένουμε λίγο πολύ τους ίδιους χρόνους χρήσης, δηλαδή 5 με 7 μέρες το ιδανικό 10, στην πράξη το θεωρώ απίθανο να πιάσει τις 10 μέρες, αλλά αν πιάνει τις 7 που σημαίνει μία φορά τη βδομάδα μόνο φόρτιση και με εύκολο φορτιστή θα είναι μία χαρά. Τώρα, να δούμε αν έχει μπαταρία. Αυτό νομίζω δεν πρέπει να έχει καθόλου, για να βγάλουμε και τη ζελατίνα του, να κάνουμε και το unboxing του. Αυτό είναι τελείως σαφή, βλέπετε δεν έχει καθόλου κουμπάκι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα έχουμε ένα θέμα με τις δαχτυλιές όταν θα το χρησιμοποιούμε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Από ό,τι βλέπω δεν έχει καθόλου μπαταρία, άρα θα πρέπει να το φορτίσουμε. Θα ακολουθήσουμε και σε αυτό το ίδιο στυλ όπως κάναμε και στο προηγούμενο, δηλαδή θα το βάλω, το φορτίσω, θα το χρησιμοποιήσω 1-2 μέρες και μετά θα σας πω τα συμπεράσματά μου, κατά πόσον είναι καλό, πόσο δουλεύουν καλά οι εφαρμογές του ή όχι και αν αξίζει για τα λεφτά του. Εκ πρώτης όψεως δείχνει πιο στιβαρό, πιο ποιοτικό. Να πούμε με δύο λόγια και τα specs του. Είναι και αυτό waterproof και μάλιστα αυτό είναι με IP68, το οποίο σημαίνει θεωρητικά πάντα τελείως αδιάβροχο. Εγώ δεν θα σας την ισούσα να το βάλετε μέσα στη θάλασσα. Υποστηρίζει και αυτό heart rate monitor, blood pressure monitor, αυτό που λέμε την πίεση, sleep monitor και για τον ύπνο, να παρακολουθεί πόσο κοιμόμαστε και πόσο καλά κοιμόμαστε. Multisport mode, μπορούμε να το βάλουμε και να ενεργοποιήσουμε διάφορα mode sport ανάλογα με το άθλημα που κάνουμε. Έχει τα κλασικά pedometer που μετράει τα βήματα, αποστάσεις, θερμίδες που κάψαμε κτλ. Call or message reminder, άρα μπορεί να μας στέλνει ειδοποίηση για τυχόν SMS ή με το κάποιο email θα μας έρθει. Μπορούμε και εδώ πλέον να κουμπάμε λειτουργίες ακριβών smartwatch, μπορούμε να κάνουμε reject μία κλήση από το ρολόι, δηλαδή να μας δείξει εδώ ποιος μας καλεί και μέσω του ρολογιού, χωρίς να ακουμπήσουμε κάτω το κινητό, να κάνουμε reject μία κλήση. Εννοείται notification για Facebook, Twitter και άλλα social media applications. Έχει vibration για όλα τα alert του. Όταν το σηκώσουμε φυσικά με τους αντίστοιχους G sensors, ανάβει η οθόνη του κτλ. Τώρα αυτά δεν δουλεύει γιατί είπαμε δεν έχει το συγκεκριμένο καθόλου μπαταρία και πρέπει να το φορτίσουμε. Και όλα τα άλλα είναι λίγο πολύ στις δυνατότητες και στα specs που είπαμε και για το Haynes. Οπότε θα κλείσω και εδώ γρηγορότερα αυτό το βίντεο για να μην το τραβήξω πολύ. Έτσι κι αλλιώς τι σημαίνει smartwatch, wristband, τα είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Εκ πρώτης όψεως αυτό μου δείχνει πιο ποιοτικό, είναι και λίγο πιο ακριβό, είναι κοντά στα 20 ευρώ. Θα δούμε αν μπορέσω να φέρω και κουπονάκι και για αυτό και για το άλλο. Εκ πρώτης όψεως μου δείχνει πιο ωραίο, πιο στιβαρό, πιο ποιοτικό. Θα το τεστάρω και αυτό όπως και το προηγούμενο στη χρήση και θα επανέλθω με το δεύτερο μέρος του βίντεο που θα σας πω πως ήταν, πως το αισθανόμουν στην καθημερινή χρήση που το φόραγα στο χέρι μου, πως δουλέψανε τα applications του, τα applications, όπα σαρδάμ, πως δουλέψαν τα applications που είχε και τα διάφορα alerts σε σχέση με το κινητό, και θα δούμε αν όντως αξίζει τα χρήματά του ή όχι. Οπότε σταματάμε εδώ και επανέρχομαι με 1 ή 2 μέρες μετά με τις εντυπώσεις. Συνεχίζουμε με την αξιολόγηση πλέον του Beke Y1, ένα wristband που όπως σας είπα είμαι από τους πρώτους πιστεύω που το έχει φέρει, μιας και το είχα πάρει σε pre-sale από τον Banggood και σε αρκετά καλή τιμή. Αν παρακολουθείτε τα κουπόνια πάντα σας επισημαίνω κάτι που θεωρώ ότι είναι καλό και είναι σε καλή τιμή για να το πάρετε pre-sale. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε και το wristband ή smartwatch, όπως θέλετε πείτε το, μετά από 48 περίπου ώρες χρήση. Και εδώ βλέπετε ίσως το πρώτο χαρακτηριστικό, τη δυσκολία σχετικά που έχει να ενεργοποιήσει μέσω gyroscope τη δυνατότητα για να δούμε την ώρα. Βλέπετε, μπορεί να πιάσει την πρώτη στη δεύτερη.
Ειδικά όταν είχα και το άλλο το Haynes, το K8 και τα δοκίμαζα παράλληλα, έκανε αισθητή τη διαφορά του και ήταν πολύ πιο γρήγορο το Haynes και πολύ πιο άμεσο. Το συγκεκριμένο και ήταν πιο αργό, βλέπετε, στο να μας δείξει το display που θέλουμε, και επίσης δεν το χρονομέτρησα ακριβώς, βλέπετε κι εσείς, πολύ πιο γρήγορο στο να χάσει την οθόνη του. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και σε αυτό όμως κάποια από τα βασικά του χαρακτηριστικά και το πώς το λειτουργήσαμε αυτές τις δύο μέρες που το είχαμε στα χέρια μας. Βλέπετε ότι ο βασικός τρόπος χειρισμού είναι με αυτό το σύρσιμο αριστερά-δεξιά της οθόνης ή με το πάνω-κάτω. Βέβαια, αν είναι και λίγο ιδρωμένα τα χέρια μας όπως είναι μας τώρα, υπάρχει ένα θεματάκι. Λοιπόν, κεντρική οθόνη, βλέπετε πόσο γρήγορα τη χάνει. Είναι ώρες-ώρες λίγο εκνευριστικό. Βλέπετε, έχουμε ώρα, ημερομηνία και σε αυτό το ρολόι τα βήματα που έχουμε κάνει μέσα στη μέρα, ενέργεια που έχουμε καταναλώσει και τα λοιπά, θερμίδες και τα άλλο. Επόμενη οθόνη. Όντως, βλέπετε, ο υδρότας δεν είναι καλός βοηθός. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πάλι τα βήματα, 3500. Εδώ έχουμε και πόση ώρα κάναμε για να διανύσουμε αυτά τα βήματα. Εδώ είναι πάλι σε απόσταση και σε χιλιομετρική απόσταση, ας πούμε, οι θερμίδες που έχουμε κάψει. Εδώ έχουμε τα ίδια νούμερα αλλά σε μορφή ενός sport προγράμματος. Εδώ δεν έχουμε όπως το Haynes και συγκεκριμένα sport modes όπως λέγαμε cycle, climbing ή running κτλ. Έχει αυτό το mode. Εδώ είναι ίσως μια πιο καλή χρήση των δυνατοτήτων του του wristband ή τηλεφώνου, όπως τηλεφώνου λέω, ρολογιού, για τη χρήση των αισθητήρων που παρακολουθούν και τους παλμούς μας και την αρτηριακή πίεση και το οξυγόνο. Βλέπετε ότι με το που θα πάω συγκεκριμένη οθόνη, αυτό ξεκινάει τη λειτουργία, τη διαδικασία του τεστ και ήδη έχει μετρήσει τους παλμούς. Το ίδιο θα γίνει, βλέπετε, και εδώ και στην πίεση. Ας το αφήσουμε για λιγάκι να πάρουμε μία μέτρηση. Ελπίζω να μην μου έχει ανέβει η πίεση, που είναι λίγο δύσχρηστο στο θέμα αφής, ειδικά με τα ιδρωμένα χέρια που έχουμε αυτή τη στιγμή και λόγω του καύσωνα. Να δούμε σε λίγο, πρέπει να έχουμε τη μέτρηση. Το γραφικό μας δείχνει ότι όντως δουλεύει, αλλιώς δεν θα είχαμε κάποια ένδειξη, γιατί χρειάζεται κάποια δευτερόλεπτα. Και βλέπετε 114/80, δηλαδή αυτό που λέμε 11,5 μεγάλη, 8 η μικρή, όπως τα λέγαμε στην πίεση. Το ίδιο γίνεται και στο, νομίζω στο οξυγόνο δεν υπάρχει δυνατότητα, αν να το ξαναδώ γιατί το θυμάμαι καλά, δεν υπάρχει δυνατότητα να το μετρήσουμε από το όχι, υπάρχει και το οξυγόνο, βλέπετε εδώ, μπορεί να το μετρήσει από εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το information notice, οτιδήποτε έχουμε συνδέσει το κινητό από θέμα application να μας έρχονται ειδοποιήσεις, θα μας έρθουν εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το MAC address, εάν θέλουμε να το συνδέσουμε με κάποιο άλλο ίσως device ή συσκευή και να μας έρχεται και από εκεί μια ειδοποίηση, είναι κάτι που δεν το χρησιμοποιήσει. Από εδώ μπορούμε να κλείσουμε το κινητό και με το φακό προηγουμένως που είδατε μπορούμε να ψάξουμε το κινητό μας. Και στο συγκεκριμένο wristband παύλα application, το beep και η ειδοποίηση που έκανε το κινητό ήταν σχεδόν αμεληταία. Να σας δείξω απλώς και εδώ, πριν το προσπεράσουμε γιατί τα τρέχουμε γρήγορα, βλέπετε και εδώ υπάρχει το sleep monitor που λέει τις ώρες που κοιμηθήκαμε το προηγούμενο βράδυ, βαθύς ύπνος, ελαφρύς ύπνος, και από εκεί βλέπουμε εάν ξυπνάμε και αισθανόμαστε λίγο κουρασμένοι ότι οφείλεται ίσως ότι δεν κάναμε καλό ύπνο. Να τα δούμε καλύτερα και μέσα από το application. Αυτό είναι το συγκεκριμένο application και συγκεκριμένα λέγεται T-Fit λέγεται το application. Εδώ δεν είχαμε πάνω στο ρολόι
το QR code για να το κατεβάσουμε. Μπορούμε να το βρούμε στο manual κανονικά, βλέπετε εδώ, το οποίο είναι και στα αγγλικά. Υπάρχει και κανονικά και στο Play Store, και το οποίο το κατεβάζετε άνετα και εύκολα. Λοιπόν, εδώ είναι η κεντρική οθόνη. Βλέπετε ότι και από εδώ έχουμε ημερομηνία, ώρα κτλ. Τα πάλι, τα βήματα, την απόσταση, τις θερμίδες που κάψαμε βάσει αυτών των βημάτων, και heart rate, και μπορούμε από εδώ να κάνουμε start και να αρχίσει να δουλεύει το wristband, και blood pressure, πίεση, και το sleep. Εδώ μπορούμε να πάμε και να δούμε την προηγούμενη νύχτα πιο ήσυχα και να περιμένουμε την οθόνη του wristband. Βλέπουμε εδώ, μας βγάζει το ποσοστό 72% ότι ήταν ο ελαφρύς ύπνος, 12% ο πιο βαθύς, γύρω στη 1 ώρα και 11 λεπτά. Εδώ βγάζει γενικά, ήταν και, βλέπετε, μας βγάζει και μια μισή ώρα awake, ότι ήμουν ξύπνιος, γιατί του έχεις καταγράψει από τι μέχρι τι ώρα κοιμάσαι. Οπότε εάν αυτές τις ώρες δεν κοιμηθείς, το καταγράφεις σαν ξύπνιος. Και σου λέει στο 8 και 24 που θα έπρεπε να ήταν το ιδανικό, τη μια μισή ώρα δεν την κοιμήθηκες καθόλου. Από τις υπόλοιπες 7 ώρες σου λέει, είχες μία ώρα βαθύ ύπνο και τις άλλες 7 ο πιο ελαφρύς, βάζει μέσα και το wake. Πάντως από εδώ υπάρχει το καταγραφικό. Από εδώ είπαμε να κάνουμε και blood pressure, από εδώ να κάνουμε heart rate. Δεν έχει όμως το ένα κουμπί όπως βλέπαμε στο προηγούμενο wristband, που με αυτό μπορούμε να πάρουμε όλες τις μετρήσεις. Όπως και επίσης δεν έχει και την καταμέτρηση του οξυγόνου σε αυτή εδώ την οθόνη, υπάρχει μόνο στο wristband, και δεν υπάρχει και αυτή η ένδειξη που λέγαμε στο προηγούμενο βίντεο κούρασης. Έχει μόνο το βασικό heart rate και blood pressure. Το blood pressure δεν το λέμε βασικό, δεν το έχουν πολλά κινητά πάντα, όλο σαρδάμ κάνω, ρολόγια ή wristband, το έχουν πολύ λίγα, και είναι από το βασικό κριτήριο για αυτά που θα τα φέρνω να έχουν blood pressure, και πιστέψτε με, η αναλογία είναι 2 στα 10. Δεν είναι κάτι που το έχουν πολλά. Λοιπόν, δεύτερο mode είναι το sport, που μας λέει εδώ να δώσουμε το go και να αρχίσουμε να πηγαίνουμε με το ρίσμα στο χέρι, και να μας λέει, με λέω, απόσταση χιλιόμετρα και αντίστοιχα θερμίδες, ενέργεια που καταναλώνουμε. Εδώ είναι το device που ουσιαστικά κάνουμε μια πλήρη ρύθμιση όλου του ρολογιού. Βλέπετε εδώ μία πρώτη ένδειξη, είναι connect κανονικά, συνδέεται πολύ εύκολα το bluetooth του, αν και καμιά φορά το χάνει, ειδικά αν έχουμε πολλή ώρα να το ανοίξουμε το κινητό μας. Βλέπετε εδώ, μετά από 2 μέρες που το είχα φορτίσει πλήρες, είμαι στο 41%. Ναι, το χρησιμοποιούσα σχεδόν συνέχεια, έπαιζα, έβλεπα, άλλαζα πράγματα, του έκανα χρήση του wristband, γιατί αυτές 48 ώρες το δοκίμαζα ανελειπώς. Αλλά 41% μόνο, δηλαδή, που σημαίνει ότι έχουμε με το ζόρι άλλες 2 μέρες, δεν είναι καλός ιονός. Που σημαίνει ότι η μπαταρία, οριακά θα φτάσουμε στις 5 μέρες. Αυτό που λέγαμε 5 με 7 μέρες. Άρα δεν είναι για μια εβδομάδα χρήση, και μια φορά την εβδομάδα το φορτίζουμε. Θέλει πολύ νωρίτερα. Εδώ είναι ένα αρνητικό. Έχουμε synchronized data, αν για πολύ καιρό δεν έχει μιλήσει αυτό που λέμε το ρολόι με το κινητό, ανταλλάσσουν δεδομένα και ενημερώνονται. Shake for selfie, ενδιαφέρουσα λειτουργία. Βάζουμε το κινητό σε αυτή τη λειτουργία, κουνάμε τον καρπό μας και αυτόματα έχει τραβήξει τη φωτογραφία, είτε selfie είτε οτιδήποτε. Άρα χωρίς ούτε καν να είμαστε κοντά ή να κρατάμε το κινητό, μπορούμε να τραβήξουμε από απόσταση μια φωτογραφία μόνο με την κίνηση του καρπού μας. Εδώ είναι οι βασικές λειτουργίες. Το Band Function Setting, βλέπετε εδώ ότι τα έχω ενεργοποιήσει όλα, και όντως όλα μέσα 48 ώρες δουλέψανε. Θα μας τελειώνει και η μπαταρία του κινητού, αλλά το έχω αυτό τουλάχιστον 4 μέρες και δουλεύει. Λοιπόν, Screen Upon Raising, δηλαδή με το που το ανοίγω βλέπετε να έρχεται, αλλά και πάλι βλέπετε έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Sedentary Reminder, με ωραία ένδειξη κάθε 2-3 ώρες που εμφανίζεται μια καρέκλα και σου λέει σήκω να κάνεις και κάμια βόλτα γιατί έχεις βαλτώσει στο γραφείο. Drinking Reminder, που δεν το είδαμε στο άλλο ρίσμα που παρουσιάσαμε, να πιεις νερό πάλι μετά από κάποιο ώρα. Shake for selfie, και αυτό ενεργοποιημένο. Και το Smart Anti-Lost δουλεύει και ανάποδα, και από το wristband να βρούμε το κινητό, και από το κινητό
να βρούμε το wristband. Εκεί όμως βέβαια κάνει μία δόνηση, οπότε αν δεν το φοράμε πάνω μας πώς θα το καταλάβουμε. Δεν το κατάλαβα αυτό, πώς θα βρούμε το ρολόι μας μόνο με τη δόνηση. Αν είναι πάνω σε κάνα γραφείο και κάνει έναν υπέρηχο μέσω της δόνησης, μπορεί να το καταλάβουμε. Αλλά αλλιώς, πραγματικά, εγώ απλώς το αισθανόμουν στο χέρι ότι όντως δουλεύει. Λοιπόν, smart alarm, μπορούμε να βάλουμε διάφορα ξυπνητήρια κτλ. Και το search device είναι αυτό που λέγαμε για να βρούμε είτε το κινητό είτε τη συσκευή μας την ίδια. Και τέλος έχουμε τα My Data που και εδώ πάλι σετάρουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, ύψος, βάρος κτλ. Και μπορούμε να ορίσουμε και το target για την ημερήσια, τον ημερήσιο στόχο για το πόσα βήματα θέλουμε να κάνουμε κτλ. Και αν πιάνουμε το στόχο μας να μας λέει το application κτλ. Γενικά και εδώ έχουμε ένα καλό application. Έχει λιγότερα πράγματα από το Wear Fit που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο. Έχει όμως όλα τα βασικά, είναι εύκολο στη χρήση του, μιλάει γρήγορα με το wristband. Τώρα όσον αφορά το wristband, είναι θα έλεγα πολύ πιο κομψό στο χέρι από το Hanes που δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο. Μου αρέσει πολύ καλύτερα και εδώ αυτή η κάσα, πώς να το πούμε, το κεντρικό σημείο γύρω από το μπρασιλέ ή το λουράκι, είναι πολύ πιο κομψό και το λουράκι του είναι πολύ καλής ποιότητας και μάλιστα βλέπετε εδώ με δύο μπρατσάκια που σημαίνει δεν γλιστράει ούτε φεύγει το κάτω μέρος όπως είχα στο προηγούμενο μου κινητό. Γενικά στο μάτι μου άρεσε πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο, όντως δείχνει λίγο πιο premium θα έλεγα από το αντίστοιχο που δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο, το Hanes. Στην πράξη όμως, είτε με αυτή την καθυστέρηση που έκανε η οθόνη, βλέπετε ακόμα και τώρα, κάνει ένα δευτερόλεπτο να ανοίξει η οθόνη και μετά από δύο θα ξανακλείσει. Λίγο αυτό, λίγο ότι καμιά φορά θέλω να μπω να δω τις λειτουργίες, βλέπετε εδώ, και δεν πιάνει αμέσως, είναι λίγο ιδρωμένο το χέρι, δεν κινείται το... Κοιτάξτε εδώ πέρα. Πόσες φορές πρέπει να κάνω το δεξιά-αριστερά στην οθόνη, δεν πιάνει. Και φανταστείτε ότι το συγκεκριμένο έχει και πιστοποίηση IP68. Θεωρητικά μπορώ να το βάλω και μέσα στο νερό. Όταν είμαι λίγο ιδρωμένο χέρι, δεν μου πιάνει η touch οθόνη και δεν μου ανοίγει, φανταστείτε να είναι και μέσα στο νερό ή να έχει βραχή. Αυτό ήταν όντως μεγάλο θέμα και... Για να φτάσω σε ένα συμπέρασμα, αν έπρεπε υποχρεωτικά να πάρω ένα από τα δύο, σε σχέση πάντα και με το προηγούμενο βίντεο, παρόλο που αυτό μου αρέσει πολύ καλύτερα και σαν όψη και σαν κομψότητα και σαν design, μάλλον θα επέλεγα το άλλο. Ειδικά αν βάλουμε μέσα και το θέμα τιμής. Το συγκεκριμένο σας είπα ότι το έφερα γύρω στα 14-15 ευρώ γιατί ήταν σε pre-sale. Αυτή τη στιγμή, παρόλο που είμαστε στο summer price sales, αφήσουμε να κάνουμε το βίντεο, στα 24 ευρώ από τα 35. Για τα 24 ευρώ που σημαίνει ότι πλησιάσαμε πλέον την τιμή ενός Xiaomi wristband, ας πούμε του 3, μη σας πω ότι σιγά σιγά με καπονάκι φτάνουμε και την τιμή του 4, δεν το συνιστώ. Αν όμως βρω ένα κουπονάκι και το μπορούμε να το βρούμε κάτω από τα 20 ευρώ, ίσως και λίγο του design και λίγο της καλής εφαρμογής, θα μπορούσα να προσπεράσω την μη τόσο συνεργάσιμη οθόνη του και την αφή του. Αλλά πάντα υπό αυτούς τους αστερίσκους. Γενικά και επ' ευκαιρία να πω και για το προηγούμενο το βιντεάκι για το Hanes, αν έπρεπε να διαλέξω ένα από τα δύο, και σε συνάντηση με την τιμή, με τα υπέρ και τα κατά που είπαμε του καθένα, μάλλον θα πήγαινα στο πιο φθηνιάρικο, παρόλο που δεν μου αρέσει τόσο οπτικά, παρά στο συγκεκριμένο. Η καθημερινή του χρήση έδειξε ότι είναι πιο πρακτικό, πιο βολικό, πιο... Έχει το κάτι καλύτερο στην καθημερινή χρήση. Δεν είναι τόσο ωραίο, αυτό είναι ωραίότερο, αλλά κάποια στιγμή η ομορφιά πάει στην άκρη και μας νοιάζει να είναι και λίγο πρακτικό. Λοιπόν, εάν όντως βρω κουπονάκι θα στο βάλω, να το μπορούμε να το φέρουμε κάτω από 20 ευρώ και τότε θα είναι και αυτό ένα wristband που θα αξίζει να του ρίξουμε μια ματιά. Εγώ σας είπα την επιλογή μου.
Αυτά για τα δύο συγκεκριμένα, αφού κλείνουμε αυτόν τον κύκλο αυτών των δύο βίντεο με τα δύο wristband που έφερα, που έχουν λειτουργίες με όλα τα άλλα τα wristbands και με τις περισσότερες από τις βασικές λειτουργίες, όπως και πίεση, όπως είπαμε, και σε κάποια σημεία πλησιάζουν και λειτουργίες smartwatch, όχι όμως πολλές, κάποιες λειτουργίες, αλλά πάντα είμαστε σε ένα πλαίσιο τιμής που κάνει ένα Xiaomi Mi Band 3 ή Mi Band 4 πλέον με κουπονάκι. Είμαστε σε αυτό το εύρος τιμής. Άρα, εάν θέλουμε ένα τέτοιου στυλ και λειτουργιών wristband, αλλά να μην θυμίζει wristband, να μοιάζει σαν ένα ωραίο απλό smart watch, και οι δύο αυτές επιλογές έχει το καθένα τον τρόπο του, θα έλεγα. Λοιπόν, αυτά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ένα like, ένα subscribe στο κανάλι μας, την καμπανούλα για να βλέπετε πρώτοι τα νέα βίντεο που θα κάνουμε, και θα επανέλθουμε με φυσικά καινούργια προϊόντα για unboxing και θα έλεγα και κάποια προϊόντα έκπληξη. Να μην το σποιλάρω από τώρα, θα το δείτε όταν έρθουνε. Ευχαριστώ πολύ.